Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε από τις διαφημίσεις. Μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο της δεύτερης ώρας της εκπομπής μας. Εκπομπή σε εκλεκτικές συγγένειες. Εδώ, στο Ράδιο Έναντι, με τον Ανδρέα Σταματόπουλο στο μικρόφωνο. Και πάμε να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτή Δράμας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Καλή σας μέρα, κυρία Κεφαλίδου. Καλημέρα και σε εσάς και Σταματόπουλο και στον κύριο Αποστολάκη. Καλό καλοκαίρι και στους δυο σας και σε όσους μας ακούνε. Δύσκολο θα είναι. Να είστε καλά. Λοιπόν, κυρία Κεφαλίδου, είχαμε μάλλον έχουμε ακόμα, δεν έχει κλείσει η αξιολόγηση, όσο ό,τι και να μας λέει η κυβέρνηση. Το θέμα είναι ότι δεν έχει ακόμα εκταμιευθεί η δόση. Πάμε από Eurogroup σε Eurogroup. Εσείς και στη Βουλή είχατε χαρακτηρίσει ότι τα αντίμετρα τα είχατε χαρακτηρίσει ως ότι είναι απάτη, πολιτική απάτη βέβαια. Εμένετε σε αυτή την άποψη? Κοιτάξτε, όσο περνάει ο καιρός, όχι μόνο εμένουμε, αποδεικνύεται καθημερινά ότι δεν πρόκειται για τίποτα άλλο παρά για επικοινωνιακό χειρισμό, ο οποίος όσο περνάνε τα 24 ώρα, έχουμε φύγει ήδη από ένα πολύ άσχημο Eurogroup της 22ης Μαΐου, που είχαμε πραγματικά μαύρα μαντάτα για το χρέος και για την πιθανή εξέλιξη της ρύθμισής του. Μια κυβέρνηση πελαγωμένη, η οποία ευνηδιάστηκε από την απόφαση αυτή, γιατί όπως καταλαβαίνετε εμείς έχουμε στην Ελληνική Βουλή προψηφίσει τα πάντα. Ό,τι ζητήθηκε το έχει ψηφίσει η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, οπότε ο ευνηδιασμός ήταν τεράστιος. Συνεχίζει λοιπόν, διότι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να κρατήσει το εσωτερικό του ακροατήριο ο κύριος Τσίπρας είναι, δημιουργώντας αυτό το κλίμα της πιθανής ρήξης με δηλώσεις του κυρίου Ξιδάκη, από την άλλη της υπερήφανης διαπραγμάτευσης που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός βγαίνει και λέει ότι αν δεν πάρουμε ρύθμιση για το χρέος, εμείς αυτά που ψηφίσαμε δεν τα εφαρμόζουμε. Άρα δημιουργείται ένα κλίμα αλαλούμ, αλλοπρόσαλο, μας έχει συνηθίσει εξάλλου ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό, όπου κανένας πραγματικά δεν ξέρει αν υπάρχει στρατηγική σε αυτή την κυβέρνηση. Και έχουμε μπροστά μας τον στόχο της 15ης Ιουνίου, που εκεί πραγματικά μετά από αυτά που ακούμε τελευταία από τον κύριο Σόιμπλε και τους Ευρωπαίους αξιωματούχους, βλέποντας και τη σκλήρυνση της τάσης του Δουνουτού, κανείς δεν ξέρει τι θα αντιμετωπίσουμε. Πάντως, για μας είναι αναγκαία η ρύθμιση του χρέους και οπωσδήποτε το κλείσιμο της αξιολόγησης. Δεν έχουμε άλλα περιθώρια. Έχουμε και το θέμα της ποσοτικής χαλάρωσης βέβαια. Που... Αυτό, εάν δεν υπάρξουν αυτά τα δύο που σας λέω, επειδή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη η οποιαδήποτε ρύθμιση του χρέους με το θέμα της ποσοτικής χαλάρωσης, εκεί λοιπόν βλέπετε ότι κινδυνεύουμε να βρεθούμε έξω και από αυτήν τη δυνατότητα. Πράγμα που και ο κύριος Ντράγκη το παλεύει εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά ήταν σαφής ότι αν δεν υπάρχουν μέτρα ρύθμισης χρέους, δεν μπορεί να ανοίξει η ποσοτική χαλάρωση. Άρα βλέπετε ότι αλλάζει λίγο ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει η κυβέρνηση το θέμα της ποσοτικής χαλάρωσης και τώρα πια μιλάνε ότι ο υπέρτατος στόχος είναι μια λύση που θα μας εξασφαλίσει άμεσα έξοδο στις αγορές. Γιατί πραγματικά αρχίζουν τα πράγματα και ζορίζουν πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Αποστολάκη. Μια απορία. Τελικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης τι θέλουν? Να υπογραφεί η αξιολόγηση, να κλείσει ή να αντισταθεί και να αντιδράσει η κυβέρνηση? Γιατί αυτό το πράγμα γίνεται από τη στιγμή που έχει αρχίσει αυτή η διαπραγμάτευση. Ας πούμε, υπάρχουν κατηγορίες ότι η κυβέρνηση υποχωρεί, αλλά από την άλλη υπάρχουν κατηγορίες ότι η κυβέρνηση δεν κλείνει την διαπραγμάτευση, την αξιολόγηση. Πώς μπορούν και τα δύο να γίνουν και να μην επιβληθούν μέτρα? Ακούστε. Η καθυστέρηση στον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση, θεωρώντας ότι η καθυστέρηση είναι διαπραγματευτικό ατού, έφτασε τα πράγματα πάλι να είμαστε με την πλάτη στον τοίχο. Ξέρουμε, τουλάχιστον από τις προηγούμενες συναντήσεις στο Eurogroup και το πώς κυλάει η διαπραγμάτευση, ξέρουμε πολύ καλά ότι ο χρόνος δεν μετράει υπέρ μας. Δηλαδή, νομίζω ότι αρνούμαστε να καταλάβουμε τι πραγματικά συμβαίνει και πέφτουμε ξανά και ξανά στα ίδια λάθη, όπου πάντοτε φταίνε κάποιοι άλλοι, είτε είναι το Δουνοτού είτε ο Σόιμπλε, και κάτι άλλο φταίει, δεν φταίμε εμείς.
Και αντί να γινόμαστε καλύτεροι, χαιρόμαστε γιατί δεν υπάρχουν και άλλοι που είναι χειρότεροι. Και αντί να είμαστε εμείς που στην προσπάθειά μας αυτή βγαίνουμε νικητές, η μόνη έγνοια μας είναι πώς θα μοιράσουμε τη χασούρα. Αυτό δεν λέγεται στρατηγική. Εμείς λοιπόν τι ζητάμε από τον κύριο Τσίπρα? Εδώ που έφτασαν τα πράγματα, που είναι πραγματικά στο μη παρέκει, με γενναιότητα, να πάει στο επόμενο Eurogroup, να κλείσει την αξιολόγηση, να μπορέσει να πάρει την όποια ρύθμιση για το χρέος, γιατί χρειάζεται για να μπορεί να μπει στο επόμενο, στην επόμενη φάση, που είναι η ποσοτική χαλάρωση. Και παίρνοντας και τα χρήματα της υποδόσης, τα 7 δις, μην το ξεχνάτε, η χώρα ασφικτιά. Αν δεν πάρει αυτά τα λεφτά, με ποιο τρόπο θα κινηθούμε? Λοιπόν, και να δούμε τι κάνουμε από εκεί και ύστερα. Η καθυστέρηση δεν είναι υπέρ μας. Και από την άλλη, ο κύριος Σόιμπλε, που είναι ο βασικός παίκτης αυτής της ιστορίας, ας μην αυταπατώμαστε, έχει πει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι άλλη πρόταση από αυτήν που ήδη κατέθεσε στο Eurogroup της 22ης Μαΐου δεν πρόκειται να υπάρξει. Να πω και κάτι για να είμαι απόλυτα καθαρή. Αυτή είναι η στρατηγική που πιστεύουμε εμείς ότι πρέπει, με αυτήν τη στρατηγική πρέπει να πάει η κυβέρνηση. Από την άλλη, το ξαναλέμε, ότι πρέπει και οι εταίροι, από τη στιγμή που έχουν ψηφιστεί τα 140 προαπαιτούμενα, να δώσουν την ανάσα που χρειάζεται η Ελλάδα για να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Πρέπει να τηρηθούν οι υποσχέσεις, γιατί όπως καταλαβαίνετε χρειάζεται αυτή τη στιγμή και οι δύο, δηλαδή και οι εταίροι μας, αλλά και εμείς, με ψυχραιμία να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την επόμενη μέρα. Δεν μπορούμε να σερνόμαστε από Eurogroup σε Eurogroup χωρίς να υπάρχει ένα θετικό μήνυμα στις αγορές. Άρα αυτό που λέτε, στην ουσία, αν το κατάλαβα καλά, είναι αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός, να μην γυρίσει από το Eurogroup με φέση. Αυτό, εντάξτε, αν το έχω καταλάβει. Θα γυρίσει ο κύριος Πρωθυπουργός από το Eurogroup, το ξέρει ο ίδιος, γιατί αυτός έχει κάνει τις συνεννοήσεις, αυτός έχει κάνει τις διαπραγματεύσεις, και αν αισθάνεται ότι θα γυρίσει με φέση, τότε τα πράγματα μάλλον είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είναι πιο δύσκολα από ό,τι τα αντιλαμβανόμαστε. Γιατί να έχετε υπόψη σας ότι για το τι διαμείβεται σε αυτά τα Eurogroup, αυτή την πληροφόρηση την έχουμε μόνο μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τις διαρροές που γίνονται. Άρα την πλήρη εικόνα την έχει ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση που διαπραγματεύονται. Εμείς ευχόμαστε να σταματήσει αυτή η αβεβαιότητα, να αποκατασταθεί μια στοιχειώδης εμπιστοσύνη απέναντι στη χώρα, γιατί όλη η διαπραγμάτευση δεν γίνεται για να βγούμε και να πούμε αυτοί είναι οι κακοί και εμείς οι καλοί. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν άλλες αντοχές της χώρας. Κατρακυλάμε διαρκώς. Βλέπετε, έχουμε πέσει κι άλλο σε αυτές τις κατατάξεις ανταγωνιστικότητας των χωρών. Είμαστε ήδη στην 57η ανάμεσα στους 62. Mm-hmm. Αυτά δεν είναι καλά μηνύματα για τις αγορές. Ο Πρωθυπουργός λέει ότι η στόχευσή μας πρέπει να είναι να μπορέσουμε να βγούμε στις αγορές άμεσα. Πώς θα γίνει αυτό εάν δεν δοθεί ένα μήνυμα σταθερότητας, ένα μήνυμα ότι η οικονομία της Ελλάδας αντέχει, ότι οι επενδύσεις μπορούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα? Η κανονικότητα της οικονομίας είναι το μεγαλύτερο ζητούμενο. Και αυτό είναι αυτό το μεταζήτημα μετά από αυτές τις ιστορίες των Eurogroup. Δεν μπορούμε να είμαστε μονίμως σε μία αέναη διαπραγμάτευση. Πρέπει να κοιτάξουμε κάποτε σοβαρά και τα πράγματα που αφορούν την οικονομία, που είναι ο πραγματικός δείκτης του τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Η επιστροφή στην κανονικότητα πρέπει να είναι ο πρώτος στόχος αυτής της κυβέρνησης. Και να σας πω κάτι. Παρακαλώ. Με τόσα κόκκινα δάνεια, με ληξιπρόθεσμες οφειλές, με επιχειρήσεις οι οποίες διαρκώς κλείνουν, με επενδύσεις που δεν προσελκύονται, με εξαγωγές που μειώνονται, πώς κανείς μπορεί να πει ότι ετοιμάζομαι να μπω σε μια κανονικότητα στην ελληνική οικονομία? Εξακολουθούν τα capital controls, εξακολουθούν οι διαρροές των καταθέσεων. Τον Απρίλιο είχαμε 300 εκατομμύρια επιπλέον διαρροή ελληνικών κεφαλαίων στο εξωτερικό. Αυτά δεν πρέπει να ανησυχούν την ελληνική κυβέρνηση. Υπάρχουν τον τελευταίες μέρες κάποια δημοσιεύματα και κάποιες διαρροές από την κυβέρνηση και από τον ΣΥΡΙΖΑ ότι ο Πρωθυπουργός, για όλα αυτά που μας είπατε, θέλει να υπάρξει μια εθνική συνεννόηση. Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Συμπαράταξη είχε αυτό το αίτημα εκεί, η κυρία Γεννηματά το έχει πει, για εθνική συνεννόηση. Αν όντως κληθείτε, θα ανταποκριθείτε σε κάτι τέτοιο? Θα σας πω κάτι. Πρώτα απ' όλα πρέπει ο Πρωθυπουργός να το εννοεί. Γιατί όπως είδατε,
ψιθύρισαν κάτι για σύσκεψη σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, αλλά δεν βλέπω το αίτημα να έχει κατατεθεί επίσημα. Όταν λοιπόν ο κύριος Τσίπρας καταθέσει το αίτημα και πει και για ποιο λόγο θέλει την σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε. Αλλά πρέπει να εννοεί αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός. Διότι αν θυμηθούμε λίγο τι έγινε και το 2015, μάλλον όλα ήταν προσχηματικά. Γιατί τότε κάλεσε τους πολιτικούς αρχηγούς, ζήτησε συνένεση, την έλαβε στο ακέραιο από όλο το τόξο των δυνάμεων των δημοκρατικών που πιστεύουν στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας. Και τι έκανε την άλλη ώρα? Πήγε σε εκλογές και μάλιστα με έναν τεράστιο διχασμό βάζοντας τον κόσμο, πάμε να τους τελειώσουμε. Λοιπόν, επειδή ο καθένας σε αυτήν την χώρα πορεύεται και με βάση την προϊστορία του, πρέπει ο κύριος Τσίπρας να μας δείξει ότι πραγματικά από τις αυταπάτες και τις απάτες έχει λίγο προσγειωθεί στο ρεαλισμό. Mm-hmm. Και τότε το συζητάμε. Κλείνοντας την συζήτησή μας, θέλω να σας ρωτήσω κάτι για την Δημοκρατική Συμπαράταξη. Βεβαίως. Η Δημοκρατική Συμπαράταξη είναι ένας πολιτικός σχηματισμός, ο οποίος συνεχώς αυξάνει τα μέλη του και στο επίπεδο των βουλευτών. Είδαμε προσχωρήσεις και από άλλα κόμματα, αλλά και δημοσκοπικά, όσο βέβαια μπορούμε να εμπιστευόμαστε μετά από αυτά που έχουν γίνει τις δημοσκοπήσεις. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει και στην κοινωνία έτσι μία άνοδος. Η προσθήκη όμως του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου στη Δημοκρατική Συμπαράταξη μήπως λειτουργήσει ως βαρύδιο, μήπως λειτουργήσει αρνητικά, γιατί κακά τα ψέματα ο Γιώργος Παπανδρέου έχει ένα αρνητικό πρόστιμο στην κοινωνία. Εσείς βέβαια έχετε εκλεγεί πρώτη φορά βουλευτής με τον Γιώργο Παπανδρέου, αλλά αυτό εμείς μιλάμε τώρα σε πολιτικό και όχι σε προσωπικό επίπεδο. Ακούστε να δείτε, εγώ βρίσκομαι σε αυτό το χώρο από τα φοιτητικά μου χρόνια. Τον υπηρέτησα με όλες μου τις δυνάμεις και με πίστη ότι είναι ο χώρος του κέντρου και της κεντροαριστεράς, ο χώρος ο οποίος μπορεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα. Νομίζω λοιπόν ότι η προσπάθεια που γίνεται τώρα θέλει το σύνολο των δυνάμεων και τον σύνολο των προσωπικότητων που πιστεύουν ότι ανάμεσα σε μια νέα δημοκρατία που δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να δώσει τη δυναμική που χρειάζεται και σε έναν ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος παραπέει, υπάρχει η δυνατότητα του δικού μας χώρου να δώσει λύσεις στα προβλήματα του κόσμου. Αυτό όμως για να γίνει, πέρα από το αν είναι κύριος Παπανδρέου ή ποιοι άλλοι θα συμμετέχουν, χρειάζεται από τη μεριά μας να μπορέσουμε να εκφράσουμε ένα πολιτικό λόγο με απλές, σαφείς, χωρίς αστερίσκους και χωρίς αυτοϋπονομεύσεις, προτάσεις. Και πρώτα απ' όλα οφείλουμε να πούμε ότι αντίπαλος δικός μας δεν είναι κανένας άλλος πέρα από το λαϊκισμό, από όπου και αν προέρχεται, και αυτό να το εννοούμε. Και φυσικά οι δημοσκοπικές αυτές τάσεις που άλλοτε δείχνουν μια μικρή βελτίωση και άλλοτε μια καθίζηση, σας λέω με σαφήνεια ότι δεν μας αρκούν. Γιατί δεν μπορεί η Δημοκρατική Συμπαράταξη να είναι πολιτικό συμπλήρωμα κανενός ιδιότυπου διπολισμού. Χρειαζόμαστε λοιπόν και εμείς χρόνο, γιατί το εγχείρημα είναι δύσκολο και γιατί θεωρούμε ότι η προσπάθεια που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι να απευθυνθούμε στην κοινωνία και αυτήν πρέπει να κερδίσουμε. Άρα το μήνυμα είναι ενότητα, θέλουμε μαζί μας όλες τις δυνάμεις που εκφράζουν αυτόν τον χώρο, αλλά όχι ενότητα έτσι, χωρίς κάποιο πλαίσιο, χωρίς κάποιες αρχές, χωρίς κάποιες προϋποθέσεις, και φυσικά την κοινωνία στο πλάι μας, γιατί όλη η προσπάθεια γίνεται για να εκφράσουμε έναν κόσμο. Αυτό, αν δείτε στις δημοσκοπήσεις, καταγράφεται γύρω στο 30% ενός κόσμου που δεν βρίσκει αυτή τη στιγμή ανταπόκριση σε αυτά τα πολιτικά σχήματα που υπάρχουν. Εμείς λοιπόν εκεί στοχεύουμε, στη δημιουργική Ελλάδα, στην παραγωγική Ελλάδα, και προσπαθούμε και με τις περιοδίες που γίνονται και με το συνέδριο που θα γίνει τώρα στις 30 Ιουνίου αυτόν τον κόσμο να τον κερδίσουμε μέσα από την προσπάθεια να εκφράσουμε με σαφήνεια τις θέσεις μας για την Ελλάδα μετά τα μνημόνια. Να πείσετε και τους δικούς σας, την κυρία Διαμαντοπούλου, τον κύριο Φλωρίδη. Είναι για μένα πολύ σημαντικό η προσπάθεια αυτή να συμπεριλάβει τους πάντες. Και την ώρα αποφάσεων και το ποτάμι και όποιους άλλους θεωρούν ότι ο χώρος του κέντρου και της κεντροαριστεράς, του ριζοσπαστικού κέντρου, τους εκφράζει. Τους χρειαζόμαστε όλους
και γι' αυτό η προσπάθεια θα συνεχιστεί με όλες μας τις δυνάμεις. Κύριε Κεφαλίδου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την συνομιλία. Και εγώ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Told me love was too blue.